Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο είναι τι θα κάνουν αυτή την εβδομάδα για ανηφόσκολε οι κεντρικέ τράπεζε Αμερική και Ευρώπη. Θα συνεχίσουν τι αυξήσει των επιτοκίων. Φαίνεται πω θα συνεχίσουν τι αυξήσει των επιτοκίων. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, Ματίνα, αυτή που ξεκίνησε σήμερα, γιατί περιμένουμε και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μιλήσουν. Την Τετάρτη, 3 Μαου, είναι το ραντεβού με την Fed. Εδώ περιμένουμε την τελευταία αύξηση των επιτοκίων, η οποία θα είναι πιθανότατα κατά 25 μονάδε βάση αν δεν κάνει μια στάση η Fed λόγω και τη κατάρρευση σήμερα τη First Republic. Ωστόσο, θα έχουμε σίγουρα μια τελευταία αύξηση επιτοκίων, έτσι ώστε να φτάσει το επιτόκιο στο 5 με 5,25%. Την επομένη, την 5η, 4 μαιου τη σκητάλη παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ πρέπει να είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουμε μια νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδε βάση, δηλαδή έχουμε ένα μικρό φρένο στην αύξηση, έτσι ώστε να πάμε από το 3 σήμερα στο 3,25% στο επιτόκιο. Και όλα αυτά φυσικά, να σου πω Ματίνα, πως αυτή η αύξηση δεν θα περάσει στα δάνεια των Ελλήνων δανειοληπτών. Είναι η πρώτη αύξηση που δεν θα περάσει, γιατί έχουμε το πρόγραμμα που βάζει στον πάγο για 12 μήνες το κειμενόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων. Όλα αυτά γίνονται για να πέσει ο πληθωρισμός. Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το Σάββατο στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα Σταθερότητα 2023-2026 προβλέπει μεταξύ άλλων ένα πληθωρισμό διαρκεία 4,5% φέτο, 2,4% το 2024 δεν είναι μικρό, δεδομένου ότι θα κάτσει πάνω σε όλο το προηγούμενο και 2% 25-26%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον προβλέπουμε πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 2% από το 2024 και μετά. Επιστρέφει δηλαδή ο δημοσιονομικό κορσέ. Μένει να δούμε πώ θα γίνει και αυτή η δημοσιονομική. Α, ε, ε, το να φτάσουμε είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια, με μοχλό τη επενδύσει, λέει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιάννη Φώσκολα, σε ευχαριστούμε πολύ.